καλύβει είναι ο μαθηματικός Θάνος Μητρούτσικος. Το λόγο έχει ο κύριος Πασχαλίδης. Γεια σας. Ωραίο να σε φωνάζουμε καμιά φορά και σαν μαθηματικό. Λοιπόν, μια πάρα πολύ συνηθισμένη ερώτηση που μας κάνουν οι δημοσιογράφοι, όταν μαθαίνουν ότι εξωτερική μουσική ξέρουμε και μαθηματικά, είναι συμφωνείτε με την άποψη ότι η μουσική είναι μαθηματικά? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ουδή σοβαρός μπορεί να το έχει πει ακριβολογώντας αυτό. Εντάξει, ο Ξενάκης, ο Γιάννης Ξενάκης πιθανόν, αλλά το δικό του μουσικό μοντέλο ήταν από κατασκευή φτιαγμένο για πολύ λίγους. Αυτό που εννοούν με την ερώτηση είναι ότι κάπου έχει πάρει ταυτίδηση ότι η μουσική δομείται πάνω στα μαθηματικά. Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή. Η μουσική δομείται πάνω στην αριθμητική, όχι στα μαθηματικά. Ας πούμε, στηρίζεται σε πάρα πολύ αρκετούς μαθηματικούς κανόνες, αριθμητικούς κανόνες. Και αυτό για να μπορούν καταρχήν να τη μάθουν όλοι. Ας πούμε, οι νότες είναι 7, τα μέτρα τα συμβολίζουμε με κλάσματα, τα κλειδιά είναι τροποτινά μετάφραση αλγορίθμων και ούτω καθεξής. Απλά πράγματα στοιχειώδη, σαν να λέμε πρώτη είναι η φυσική αριθμή που διαιρούνται μόνο από τον εαυτό τους και τη μονάδα. Ε? Το θέμα είναι τι κάνει κανείς με αυτές τις αισθανότητες, όπως και τι σύμπαν μπορεί να φτιάξει κανείς μόνο με πρώτους αριθμούς. Εν τούτης, η μουσική και τα μαθηματικά έχουν πολλά κοινά. Ας πούμε, χαριτολογώντας ότι η τομή τους δεν είναι το κενό σύνολο. Εμπεριέχουν το χάος και το άπειρο, το χρόνο και το φέλος, την αρμονία και την εντροπία. Απ' την άλλη, προφανώς, να γράφει κάποιος μια μελωδία ή την ορχιστρώνει, δεν κάνει μαθηματικά. Σας εβεβαιώνω όμως, από προσωπική πείρα, ότι όταν ολοκληρώνεται μια σύνθεση, νιώθεις ακριβώς την ίδια άγρια χαρά, σαν να έχεις λύσει πιο δύσκολη μερική διαφορική εξίσωση. Αν πρέπει να μιλήσω με μαθηματικούς όρους για το μουσικό Θάνο, θα έλεγα με δύο λόγια. Προσπαθεί να βάλει τάξη στο χάος και να ερμηνεύσει το άπειρο. Και θα πρόσθετα ασκήσει να βάλει χαλινάρι στον χρόνο. Αλλά τότε θα μπλέκαμε και στα χωράφια της φυσικής και αυτή η ρημάδα, η κατάθεση μου για τον Θάνο δεν αντέλεγε ποτέ. Ο Θάνος κατάγεται από μαθηματική οικογένεια, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο αδερφός του Ανδρέας είναι μαθηματικός επίσης. Και προφανώς ήταν πολύ ισχυρό το παράδειγμα του πατέρα τους, Στέλιου Μητρούτσικου, επίσης μαθηματικού, για τον οποίο υποπτεύομαι ότι ίσως θα πει περισσότερο ο Θάνος. Αξίζει μόνο να πούμε ένα στιγμιότυπο για να καταδείξουμε τη σχέση των δύο, πατέρα δηλαδή και Θάνου. Ο Θάνος του Υπουργείου Πολιτισμού, ηγμένος σε ραντεβού και εργασίες, χτυπάει τηλέφωνο, είναι ο πατήρ Στέλιος. Έλα πατέρα, πες μου γρήγορα, πνίγομαι. Δεν μου λες, πόσα δευτερόλεπτα είναι μια ώρα? Προφανώς είναι ένα παιχνίδι που παίζουν την παιδική ηλικία του Θάνου. 3.600 απαντάει ανώρεπτα ο υπουργός. Μπράβο παιδί μου, η μέρα πόσα δευτερόλεπτα έχει? Ακάθεκτος ο παπάς. 86.400, κλείσετε πατέρα, θα σε πάω αργότερα, έχω δουλειά, δεν μπορώ να μιλήσω. Απτόητος. Και πόσα δευτερόλεπτα έχει η εβδομάδα? Ο Θάνος παραιτείται. 604.800. Και ο Στέλιος σώνει τον τόνο. Και δεν βρήκε ζεγαϊδούρι 30 δευτερόλεπτα να πάρει τον πατέρα στο τηλέφωνο. Η καταγωγή και η οικογένεια είναι το μισό. Το μισό που μας χρειάζεται. Αν δεν αγαπάς τα μαθηματικά, αν δεν χάνεσαι στον κόσμο τους, αν δεν ονειρεύεσαι μη ευκλήδιους τόπους, και τον καταφεωδωρή να έχει πατέρα, μαθηματικός δεν γίνεσαι. Ο Θάνος αγαπάει τα μαθηματικά. Ακόμα και όταν, και αν δεν προστρέχει σε αυτά, όταν συνθέτει, ένα έμπειρο αυτή μπορεί να εντοπίσει στο έργο του αντιστοιχτικά μοτίβα και παραλλαγές σε θέματα που είναι άψογα αρχιτεκτονικά δομημένες. Είναι σχεδόν πρόθυλη η αγωνία του, άλλοτε να βάλει μια κάποια τάξη στο χάος που δημιουργούν οι νότες, ήχοι και υπαρχήσεις, κυρίως όταν δεν γράφει κυκλικό τραγούδι, δηλαδή την κλασική φόρμα εισαγωγή του πλερεφρέν, και άλλοτε να δημιουργήσει χάος για να κάνει πιο έντονη την ανάγκη της ηρεμίας. Σας καλώ να προσέξετε το 7, που είναι οι εισαγωγές στους 7 νάνους, και τη δημιουργία του χάος που ξεκινάει από το αριστερό του χέρι,
την ώρα που το δεξί συνήθως παίζει μια απλή χατζηδακικού τύπου μελωδική γραμμή. Ρώτησα κάποτε τον Βαγγέλη Γερμανό, έτερο μαθηματικό και συνάδελφο τραγουδοποιό. Κάνεις ποτέ χρήση των μαθηματικών όταν γράφεις? Μου λέει συνειδητά όχι. Αλλά όταν πρέπει να ολοκληρώσω μια μελωδία ή με βασανίζει ένα στίχος, ξέρω ότι με βοηθάει υποσυνείδητα το τάφο σπουδάσει. Το ίδιο εγώ. Στο έργο του Θάνου νομίζω είναι πιο φανερή η σχέση με τα υψηλά μαθηματικά. Ακούστε προσεκτικά τους κύκλους τραγουδιών, τροπάρια για γωνιάδες, τα πολιτικά τραγούδια, ειδικά την υλοποίηση στον πείρμα και το επάρχον. Ακούστε πίσω από τις λέξεις, ακόμα και πίσω από τους φθόγους των πνευστών και του πιάνου. Αφουγκραστείτε. Πρόκειται για ένα μοναδικό, κλειστό, αυτάρκες σύμπαν. Και ταυτόχρονα είναι ένα τέλειο σχήμα. Κομψό σαν τη γεωμετρική απόδειξη του Πυθαγόρειου θεωρήματος και ταυτόχρονα συγκινητικό και πανανθρώπινο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις ένα τόσο μουσικό, θαυμαστό μουσικό επίτευγμα και όταν το ακούει ο άλλος να μην νιώθει ότι το έγραψες με εγκεφαλικό τρόπο, αλλά να στοχεύει και να πετυχαίνει κατευθείαν στο θυμικό του. Αυτοί οι τρεις κύκλοι τραγουδιών άλλαξαν εντός μου τον ρυθμό της τραγουδοποίησης. Και ίσως όχι μόνο σε μένα. Πιο πάνω έκανα μια ανοίξη για τον Θάνο και τον χρόνο. Σας είπα να μην μπλέξουμε στα χωράφια της φυσικής και σας εξαπάτησα. Το θέμα του χρόνου του Θάνου δεν είναι ούτε το χάος, ούτε το άπειρο. Κατοικούν και τα δύο εντός του, τα διαχειρίζεται και ενίοτε τα επεκτείνει. Και το χάος και το άπειρο. Το μέγα ερώτημα του Θάνου είναι ο χρόνος. Είναι 71 χρονών, και κάλλιστα θα μπορούσε να έχει ζήσει 6 ή 7 ζωές ενός λίγο πιο συμβατικού ανθρώπου. Άρα, ήδη συμπυκνώνει τον χρόνο. Από το 75 που εκδίδει μουσική μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 43 χρόνια και πάνω από 20 τραγούδια του έχουν συστήσει σε περισσότερες από 3 γενιές ακροατών. Άρα, μπορεί και διαστέλει τον χρόνο. Από ιδία μοίρα σας διαβεβαιώνω ότι στις πρόβες πηγαίνει τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη, ώστε να μπορεί άνετα να επιπλήξει οποιονδήποτε έρθει μετά από αυτόν, έστω και αν έχει έρθει στην ώρα του. Άρα ο χρόνος γι' αυτόν είναι ήδη σχετικός. Ο κουμπάρος μας ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει γράψει για τον χρόνο τα σκυλιά, πόνου όλους θα μας νικήσουν. Ο Θάνος και ο χρόνος. Ένα αδέσποτο κουτάβι που κυνηγάει την ουρά. Τόσο τρυφερό, τόσο πεισματάρικο, τόσο κωμικό, τόσο συγκινητικό, όσο το εντός έδρας μάτς της Μπαρσελόνα που θα δει παρέα με το Στέρι και το γιο του το 2025 και μου έχει τάξει ότι θα με πάρει και εμένα μαζί. Σκεφτείτε, το 2025 ο Μέση θα έχει αποσυρθεί, ο Θάνος όχι. Μπράβο! Αν ένας από εμάς νικήσει τον χρόνο, θα είναι ο Θάνος. Όχι τα τραγούδια, λένε. Αυτά τον έχουν νικήσει ήδη. Ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος θα βρει έναν τρόπο να λύσει και αυτή την εξίσωση. Και αν και όταν όλες οι λύσεις αποτύχουν και η απλούστερη θα είναι πλέον η μόνη πιθανή, τότε θα χρησιμοποιήσει το ξηράφι του όκα για να χαράξει την οριστική πορεία του φέλους του ζήματος. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που αποφάσισε να με την
εκτιμήσει για το έργο μου. Ειδικά εφέτος που η Μαθηματική Εταιρεία γιορτάζει τα 100 χρόνια παρουσίας της στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας μας. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη, την Αναστασία, τον Μίλτο για όσα είπαν για μένα, εσάς που είστε εδώ. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα μαθηματικά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και της προσωπικότητάς μου. Αυτό έγινε αντιληπτό και από τον συνάφη μου με τον τρόπο που καταρχήν διαχειρίστηκα και καθοδήγησα μια σειρά πολιτιστικούς θεσμούς όπως το μουσικό εργαστήρι στη δεκαετία του 70, την εταιρεία νέας μουσικής, κυρίως το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας στη δεκαετία του 80, θεσμός που αμέσως καταγράφηκε στον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Χάρτη. Επίσης το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού μεταξύ 93-96, καθώς και πολλούς άλλους. Το οργανωτικό κομμάτι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν υψηλών προδιαγραφών και αυτό οφείλω να σας πω ότι εξέπληξε ακόμα και εμένα, αν αναλογιστεί κανείς ότι κυριαρχούσε σε αυτούς τους θεσμούς εκείνη την εποχή η ανοργανωσιά, η προχειρότητα και ένας αυτοσχεδιασμός κατά κανόνα αποτυχημένος. Θεωρώ ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας μαθηματικά δομημένης προσωπικότητας. Πρώτα όμως συνάντησα τη μουσική, 4 χρόνια. Αφενός η γλυκύτατη θεία Ηλέκτρα, σπουδαία πιανίστρα, αφετέρου το αστικό περιβάλλον της οικογένειάς μου, με τους δίσκους των 78 στροφών και τις συμφωνίες του Μπετόβεν και του Σούμπερτ να ηχούν καθημερινά στο σπίτι, δημιούργησαν το πρώτο αγωνάρι εντός μου. Έπαιζα πιάνο καθημερινά στον παραδόσο. Ήμουνα 7 χρονών όταν έγραψα το πρώτο μου κομμάτι μια σουίτα για πιάνο. Βυθιζόμουν στους ήχους και άρχισα να αυτοσχεδιάζω πάνω σε κλασικά θέματα. Το 1961, σε ηλικία 14 χρονών, ήμουνα πρώτη πτυχίου του πιάνου. Αλλά σχεδόν ταυτοχρόνως αγάπησα και την ποιήση. Ηθικός αυτοργός ο πατέρας μου, που καθημερινά μετά τα βραδινά οικογενειακά δείπνα με έπαιρνε στην αγκαλιά του και μου διάβαζε Έλληνες ποιητές, μίζωνες και ελλάσσονες. Και αυτό ίσως εξηγεί την προνομιακή θέση που έχει η μουσική μου στην μελοποιημένη ποιήση. Είτε αφορά το τραγούδι, είτε την κλασική, είτε τη σύγχρονη, είτε την πειραματική δημιουργία μου, η μελοποιημένη ποιήση είναι κεντρικό στοιχείο στη μουσική μου. Αλλά ο πατέρας μου ήταν μαθηματικός, σπουδαίος δάσκαλος. Δίδαξε χιλιάδες μαθητές, όχι στη δημόσια εκπαίδευση, γιατί απολύθηκε σχεδόν αμέσως το 1946 λόγω πολιτικών φρονημάτων. Είχε όμως σε πολύ υψηλό επίπεδο το χάρισμα της μεταδοτικότητας. Ακόμα και σήμερα, σας διαβεβαιώνω, με πλησιάζουν μαθητές του στον δρόμο για να με συγχαρούν για τον πατέρα μου και να μου πούν ότι αγάπησαν τα μαθηματικά εξαιτίας του. Και φυσικά αυτό συνέβη και με μένα. Στο γυμνάσιο η Ευκλήδιο Γεωμετρία έγινε μόνιμη αγάπη. Καθημερινά ξενύχτια με τον κολλητό μου φίλο τον Θόδωρο Παπαθεοδόρο, που δυστυχώς έφυγε νωρίς, έναν πολύ σημαντικό καθηγητή στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ξενύχτια κυριολεκτικά αγκαλιά με το χοντρό βιβλίο των Ιησουητών που δεν είχε καμιά σχέση με την τότε διδακτέα ύλη του γυμνασίου. Θα μπορούσα να το πω και ως έντονη ερωτική σχέση του Θόδωρου εμένα και των Ιησουητών. Μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο, η μουσική είχε υποχωρήσει αλλά υπήρχε εντός μου μέσα στο κοιμόμενο.
και αγάπησα την αστρονομία που μετά εξελίχθηκε σε αγάπη για την κοσμολογία. Ακόμα και σήμερα είμαι εξέχορμα μαυροτρυπάς. Και όταν στο τρίτο έτος ήρθε μια φουρνιά νεαρών φοιτητών και καθηγητών από την Αμερική, γοητεύτηκα την τοπολογία και την αλγεβρική τοπολογία, παιδεία άγνωστα τότε που δεν υπήρχαν στη διδακτέα ή του Πανεπιστημίου. Αψευδής μάρτυρος του Σταύρου Παπασταυρίδης, που είμαστε τότε μαζί σε σεμινάρια, εγώ ήμουν το στεγνοπαίδησας. Έτσι δεν είναι. Εξασφάλισα δύο υποτροφίες, μία για το Παρίσι και μία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως ήταν τότε δικτατορία και εγώ αριστερό μέλη με δράση διαβατήριο γιοκ. Αλλά πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος, ότι η μουσική επανερχόταν εντός μου κατά κύματα. Πολλές μελοποιήσεις ποιημάτων κατά το διάστημα που φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο, καθώς και ξεκίνημα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας από το 67. Αρχικά ως πιανίστας της Μπουά της εποχής και μετά ως συνθέτης με τον πρώτο μου δίσκο 45 στροφών σε ποιήση Κώστα Καριωτάκη να εκδίδεται το 1969. Dr. Jekyll, Mr. Hyde δηλαδή. Και η απόφαση για το τι θα κάνω στη ζωή μου πάρθηκε το 1969, λίγο πριν ξεκινήσω τις εξετάσεις για το πτυχίο των μαθηματικών. Πολύ δύσκολο εξάγαμε εκείνο. Πολύ. Ξυπνούσα τη Δευτέρα, μουσική έδωνα. Ξύπναγα την Τρίτη, μαθηματικά. Τελικά, αποφάσισα. Η μουσική θα είναι η ζωή μου. Ξεκίνησα αμέσως μαθήματα ανώτερων θεωρητικών και μουσικής του 20ου αιώνα με τον μοναδικό τότε συνθέτη δάσκαλο του Γιάννη Παπαϊωάννου. Για μία ώρα μαθήματος με τον Παπαϊωάννου μελετούσα 60 ώρες την εβδομάδα χωρίς καμία υπερβολή. Σαν να έβλεπα τους υποβήλτους να συνδείξω τον χρόνο. Και είχα δίκιο, γιατί εγώ είχα μείνει στους κλασικούς και ρομαντικούς συνθέτες, αλλά η μουσική στον 20ο αιώνα είχε κάνει τερατώδη άλματα. Μέσα σε όλα αυτά πήρα και το πτυχίο του μαθηματικών. Στον 20ο αιώνα έγιναν μεγάλα άλματα και ανατροπές σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της κοινωνικής ζωής. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν το 1905 και η κβαντομηχανική ήταν επανάσταση στη φυσική, ενώ ο εξπρεσιονισμός, ο συμβολισμός, ο δανταϊσμός, ο σουρεαλισμός φέραν τα πάνω κάτω στην ποιήση και στην ζωγραφική. Όπως και ο Μπρέχτ βέβαια, λίγο αργότερα με τη θεωρία της αποστασιοποίησης άλλαξε τις μέχρι τότε αντιλήψεις για την αριστοτελική εκδοχή του θεάτρου. Η Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, μετά από 5.000 χρόνια ταξικών κοινωνιών, δημιούργησε την πιο απελευθερωμένη κοινωνία στη δεκαετία του 1920, συνταράσσοντας τον κόσμο. Η μουσική δεν μπορούσε να μείνει σε παλαιά μοτίβα πια. Η δυτική μουσική έφτασε σε περιόδους τεράστιας ακμής, αρχικά στο 15ο αιώνα με τους Φλαμανδούς αντιστοιχτικούς, το φτάσαμε στα όρια, και μετά την αρμονία των Γάλλων, περνώντας από τον μεγαλοφυή Μπαχ, καταλήξαμε στα τέλη του 18ου και σε όλο του 19ου αιώνα στις μέγιστες προσωπικότητες Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερ, Σούμαν, Ραμς, Μάλερ, Βέρντι, Βάγκνερ. Κλείνοντας όμως έτσι τον κύκλο της τονικότητας που για 300 χρόνια ήταν η βάση της. Έτσι λοιπόν εξ ανάγκης προκύπτει ο Γερμανός Άρνον Σέμπερκ που γράφει το 1904 το συμφωνικό έργο «Πελέας και Μελισάνθη», δεν εννοώ την όπερα από την Μισή. Ένα ακραίο ατονικό έργο
ιδιοφυές, κατά τη γνώμη μου, που τότε χαρακτηρίστηκε χαοτικό. Ο Σέμπερτ επηρεάστηκε από την κριτική, αλλά ταυτοχρόνως είχε την ανάγκη να ανακαλύψει νέους κανόνες που θα αντικαθιστούσαν τη μέχρι τότε τονική μουσική. Θέλει οπωσδήποτε να βρει στέρεη δομή και νέους κανόνες. Και 19 χρόνια αργότερα, το 1923, προτείνει το 12φωνικό σύστημα με συνοδοιπόρους τους μαθητές συνεργάτες του Άντων Βέμπερ και Άλμπαν Μπέρκερ, κατοπινός μαθητής του λίγα χρόνια αργότερα και ο δικός μας Νίκος Καλκότας. Η μουσική αρχίζει να αλλάζει καθοριστικά. Όχι εύκολα, γιατί υπήρχαν σπουδαίοι συνθέτες που δεν ακολούθησαν τις ιδέες του Σέμπερτ, αλλά διέπρεπαν. Δικαίως εκ των υστέρων θα έλεγα Ντεμπισί, Στραβίνσκι, Μπάρτοκ, Προκόφιεφ και βεβαίως Δημήτρης Σωστακόβιτς. Όμως, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα 50 εκατομμύρια νεκρούς, την πρωτοφανή αυτή αιματοχυσία και τα αδιέξοδα του διεθνούς καπιταλισμού, γιατί φίλες και φίλοι, ο ναζισμός, παιδί του καπιταλισμού ήταν και είναι, υπήρξε η τάση να ανατραπούν τα πάντα και στο επικοδόμημα στο οποίο ανήκει η τέχνη. Ο Σέμπερτ μόλις είχε πεθάνει, αλλά μια σειρά νέων μουσικών με ισχυρή προσωπικότητα μαζεύτηκαν το 1950 στον Ντάρμσταντ, κάναν σημαία του στο 12φωνισμό του Σέμπερτ και τον σπρώχνουν στα έσχατα όρια του. Σειραϊσμός, πολυσειραϊσμός, αλεατορισμός. Μπροστάριδες, ο Μπουλές, ο Μπέριο, ο Νόνο, ο Στοκάουζεν και λίγο αργότερα η ιδιοφυής πολωνική σχολή. Πλήρης απελευθέρωση. Τα πάντα επιτρέπονται. Τα πάντα. Όχι βέβαια. Έτσι και υπήρχε ίχνος ή μυρωδιά τονικότητας ήσουν από διεκοπέως στράτος. Και αυτό ακριβώς το γεγονός υπονόμευσε ιστορικά αυτή την προσπάθεια. Χιλιάδες έργα που κατασκευάστηκαν βασίστηκαν στην πρωτοτυπία μιας αρχικής ιδέας και χάθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν. Ελάχιστα έργα έπαιξαν ρόλο και ακόμα πιο ελάχιστα μείνανε και καταγράφτηκαν στην ιστορία της μουσικής. Υπήρξε και η τάση να γράφονται έργα που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να εκτελεστούν με το πρόσχημα ότι οι εκτελεστές πρέπει να ξεπερνά τα όρια τους. Αυτό είναι σωστό στην τέχνη, να ξεπερνάς τα όρια σου. Αλλά τις περισσότερες φορές τότε ήταν καθαρά προσχηματικό. Ο Ξενάκης το 1975, σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είχε πει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, βράδυ απ' έξω από το θέατρο, ότι για ένα έργο του για πιάνο διάρκειας 5 μόλις λεπτών ήταν υπερήφανος που ο πιο μεγάλος δεξιοτέχνης πιανίστας εκείνη την εποχή παγκοσμίως, ο Ιαπωνέζος Γιούτζι Τακαχάση, χρειάστηκε να το μελετήσει 3 μήνες επί 12 ώρες ημερησίως. Περίεργο κριτήριο. Και περίεργη υπερηφάνεια. Η μουσική με αυτόν τον τρόπο έμεινε στο ράφι. Οφείλω να σας πω ότι παρασύρθηκα και εγώ σε έναν βαθμό τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 από τέτοιες ιδέες. 3 από τα πρώτα έργα μου εκείνης εποχής δεν έχουν εκτελεστεί και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα εκτελεστούν ποτέ. Όμως συνήλθα γρήγορα και ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι ο άλλος με αυτός, ο Dr. Jekyll Mr. Hyde, λέγαμε, εξακολουθούσε να μελοποιεί ποιήση και να γράφει τραγούδια που σύντομα άρχισαν να εκδίδονται. Στη δεκαετία του 50 γίνονται επίσης οι πρώτες προσπάθειες διασύνδεσης
της μουσικής με τα μαθηματικά. Η πρώτη περίπτωση αφορά τον Ιάννη Ξενάνη και η δεύτερη τον Αμερικανό θεωρητικό και συνθέτη Τζάρεν Χίλερ. Δεν θα ασχοληθώ εδώ με τις θεωρίες αυτές, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Ούτε θα προσπαθήσω να τις αντικρούσω θεωρητικά. Ακόμα κι αν, όπως στην περίπτωση του Ξενάκη, δεν είναι αυθαίρετες οι αναλογίες ανάμεσα σε συναρτήσεις και μουσικά στοιχεία, το να μεταθέτεις την παραγωγή ενός μουσικού έργου από την τέχνη της μουσικής στο πεδίο της επιστήμης των μαθηματικών και να φτάνεις στο μουσικό αποτέλεσμα μέσω της λύσης κάποιων εξισώσεων, αυτό είναι για μένα άνευ νοήματος. Πείτε μου, ποιος είναι και ποιος δεν είναι συνθέτης τα τελευταία 800 χρόνια στη συγκεκριμένη συγκυρία του Homo sapiens, από το 1200 μέχρι τη μέρα. Πέραν του ταλέντου του, που προσδιορίζεται μόνο του αποτελέσματος και των γνώσεων, υπάρχουν δύο βασικές αναστασία προϋποθέσεις. Πρώτο, να αναπτύσσεις μια μουσική ιδέα που έχεις, που σου γεννήθηκε, για μια συγκεκριμένη φόρμα που επιλέγεις, σε εκείνο ακριβώς το χρόνο που η ίδια η μουσική ιδέα απαιτεί για τη συγκεκριμένη φόρμα. Δεν είναι θέμα δικό σου. Περιέχεται εκεί, σε αυτό που σκέφτηκες. Αν δηλαδή απαιτούνται 3 λεπτά για να κάνεις σε ένα βιολί, για που αρμένει τον κόρπο και να το αναπτύξεις, και εσύ το κάνεις σε 7 λεπτά, είσαι σκηνοτενής και κουραστικός. Αν το κάνεις σε 1, τότε είσαι ψεκάστες που πείστε τελειώσατε. Και δεύτερο και βασικό, αυτό που γράφει στο χαρτί, γιατί στο χαρτί γράφουμε, πρέπει να μπορείς να το ελέγχεις απολύτως και να το ακούσεις ηχητικά πριν εκτελεστεί. Και όχι όταν εκτελείται, να μην ξέρεις αν είναι αυτό που έγραψες. Περιπτώσεις σαν το Ξενάκη δεν ελέγχουν τίποτα από το δικό σου. Η δεύτερη πιο διαδεδομένη προσέγγιση είναι αυτή με τη συμβολή και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τότε που ο υπολογιστής έπιανε ένα ολόκληρο δωμάτιο, δεκαετία του 50, ο Τζάρεν Χίλερ, νεαρός τότε και κάποιοι μαθητές του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Επιστρατεύθηκε η θεωρία των πιθανοτήτων αρχικά, η θεωρία των παιχνίων και επίσης το εξής τρελό, η εισαγωγή ολόκληρων τμήματων ήδη γραμμένων μουσικών έργων από γνωστούς συνθέτες ακόμα και κλασικούς. Άλλαζαν τεχνικά με κουμπάκια κάποια μουσικά στοιχεία, αριθμός, διαστήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων έργων χωρίς συνέστημα, χωρίς ψυχή και χωρίς καμιά μουσική διαδικασία. Μόνο παιχνίδια του μυαλού. Και δυστυχώς, για όλους αυτούς προέκυψαν ωφέλη, θέσεις πανεπιστημιακές, συμμετοχές σε φεστιβάλ, οικονομική άνεση. Από τη στιγμή όμως που έργο δεν παρήχθη, το μέλλον δεν τους ανήκει. Εγώ υποστηρίζω ότι υπάρχει σαφώς σχέση μεταξύ μαθηματικών και μουσικής. Σχέση σε βάθος, σχέση ουσίας. Και αφορά τη δομή της οργανωμένης φόρμας στη μουσική που δεν χρειάζεται μετάφραση σε μαθηματικά σύμβολα και εξισώσεις ούτε λύσεις μαθηματικών προβλημάτων για να παράξεις το ηχητικό αποτέλεσμα. Αλλά όταν για παράδειγμα τρέχει μια παρτιτούρα και έχουμε ενέργειες σε ψηλές περιοχές από βιολιά, φλάουτα, τα ψηλά όργανα, έχουμε την ανάγκη στην επόμενη σελίδα οι ενέργειες να μεταφερθούν στις χαμηλές περιοχές, κοντραβάσα, τρομπόνια κλπ.
ή οι ρυθμικές σχέσεις των εγχώρδων που παρουσιάζονται να απαρτηθούν από ίδιες ρυθμικές σχέσεις των πλευρών. Αυτό είναι η δομή. Έτσι δημιουργούνται ακολουθίες με συγκεκριμένες αναλογίες για να δημιουργηθεί μια φόρμα συμπαγής με στέρεα δομή. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να είναι επιφανειακή. Πρέπει να την περιδιώξει ο συνθέτης εντός του. Και αυτά που σας λέω προκύπτουν από τη μελέτη έργων μεγάλων συνθετών του παρελθόντος. Είτε των αντιστοιχτικών συνθετών της αντίστοιξης του 15ου ή του 16ου, είτε βέβαια του πάντα. Αλλά επίσης ο συνθέτης πρέπει να είναι λιτός. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, όταν μου έβαζε μια άσκηση να λύσω. Πατέρα, την έλυσα. Την κοίταγε και μου λέει, μπράβο, 15 με άρεσε το 20. Ρε πατέρα, την έλυσα σωστά. Άκου, σου είπα να πας από την Πάτρα στην Αθήνα και εσύ πήγες μέσω Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ποτέ ό,τι και αν κάνεις την πιο κομψή λύση. Ό,τι λοιπόν ισχύει στα μαθηματικά, ισχύει στη μουσική. Το timing της ιδέας που λέγαμε. Και από μαθηματική άποψη, η τέλεια εκδοχή είναι οι φούγγες του Μπαχ και ας μην ήξερε ο Μπαχ να γίνει εξισώσεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι έτος μηδέν της μουσικής μου πορείας είναι τα 4 μου χρόνια, πορεύομαι 67 χρόνια βυθισμένος στους ήχους. Λατρεύω να γράφω μουσική, να παίζω μουσική, να ακούω μουσική. Τα 50 από αυτά είναι 50 χρόνια επαγγελματικά. Μελοποιώ μεγάλους ποιητές, αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα που κάθε μεγάλο ποίημα περιέχει τόσο. Γιατί τότε μόνο αξίζει η μελοποίηση. Γιατί αλλιώς μετατρέπεται σε υπόκρουση και γίνεται απλώς μεταφορέα στο κειμένο. Αυτοσχεδιάζω στο πιάνο, γιατί το απρόβλεπτο πρέπει να έχει πάντα θέση στη μουσική μου. Αλλιώς ενεδρεύει την υποποίηση που είναι ο θάνατος της τέχνης, αλλά και της ζωής. Έτσι κι αλλιώς, είμαι ορκισμένος εχθρός του καπιταλισμού, που μια από τις βάσεις του είναι η τυποποίηση και η εμπορευματοποίηση σε πολλές τροφές της ζωής μας, γιατί βέβαια αυτά τον βοηθούν στην επέδοση της κυριαρχίας του. Πορεύομαι στη ζωή μου, φίλες και φίλοι, με την αγάπη των δικών μου ανθρώπων, της οικογένειάς μου, των συναδέλφων μου κι όλων ανεξαιρέτως των συνεργατών μου, των στενών μου φίλων μου. Όλοι αυτοί είναι μια μεγάλη αγκαλιά και ένα τείχος προστασίας. Αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανές. Χιλιάδες άνθρωποι που με γνώρισαν μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια μου, που περπάτησαν κρυφά ή φανερά μαζί μου, τουλάχιστον τρεις γενιές από 15 μέχρι και μεγαλύτεροι μου, που ερωτεύτηκαν με τα τραγούδια μου, που αγωνίστηκαν αυτά, που όπως μου λένε, σκεφτόμαστε αλλιώς μετά τον Brexit του καταδιασμού. Μου στέλνουν καθημερινά κατακύματα την αγάπη τους και τον θαυμασμό τους, ουσιαστικά και σε βάθος. Δεν έχει να κάνει αυτό με συναισθήματα συγκυριακά και συγκυριακά, είναι διαρκές. Το ότι γεύτηκα αυτό ακριβώς εν ζωή είναι μοναδικό, με συγκινεί βαθύτατα και με κάνει ευτυχισμένο. Και με υποχρεώνει να συνεχίσω έτσι μέχρι τέλος. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν φαίνεται ότι θα δω την εκκίνηση για τη μετάβαση σε μια άλλη κοινωνία. Στη μοναδική κοινωνία που θα επιτρέψει στον άνθρωπο να αυτοπραγματοποιηθεί.
Δηλαδή, όπως είπε ο μεγαλοφύλης Καρόλος, σε αυτήν που ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίημα. Αλλά παρόλη την βαρβαρότητα και το σκοτάδι, παρόλη την βαρβαρότητα και το σκοτάδι μέσα στο οποίο ζούμε, θα συνεχίσω μέχρι τέλος να την ονειρεύω. Σας ευχαριστώ όλους από κάτω.
Thank you.
Λοιπόν, σε αυτή την περίεργη ημέρα, λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει ένα σφό, θα σκάσω, θέλω να τραγουδήσουμε βαρέα. Του λέω, έλα να ξεσκάσω. Ο Κώστας Θωμαΐδης, κυρίες και κύριοι. Απλά δώστε του λίγο μόνο παραπάνω του ανθρώπου. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που θα πει, που το ζήτησα εγώ, είναι παραγγελιά. Καλαμαριά
σε σκύλο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγια Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή τυφλό κορίτσι σου οδηγάει παιδί του Οδηγιάννη. Τ' αγαπούσε ο Δότημος κι οι δυο μαρμάοι. Στο λιαθάκι σου φίδινο φρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού έκτος από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η σαν πολύ. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες σ' αγαπώ. Αύριο σαν το δέχε χωρίς χρυσάφι στο μαλλί. Άντια θα ψάχνεις στο στραγί που πάει για τον τρεπό. Αλλά θα πούμε ένα στιγάκι ακόμα που μου ήρθε τώρα. Αδειά μας. Είναι που ονειρεύεται πως φαίνει η αγασία, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, θα μπορούσε να κάνει μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς την τρέζα.